Καλησπέρα, καλησπέρα! Γεια σας, παιδιά, καλώς ήρθατε. Τι θα θέλατε? Θα θέλαμε αυτή την τούρτα. Όχι αυτήν, καλύτερα την άλλη. Όχι, από πάνω και αριστερά. Αυτή που είπα εγώ καλύτερα. Αριστερά και πάνω, λέω. Παιδιά, αποφασίστε επιτέλους. Τι θα κάνω? Εγώ το ξαναλέω. Στο! Να κάνουμε αλλιώς. Κάθε ένας θα διαλέξει δικό του τούρτα. Οπότε παίρνουμε τρεις τούρτες. Τρεις τούρτες, δε! Ναι, πολύ καλή και έξυπνη ιδέα. Αυτό αριστερά. Ορίστε τρεις τούρτες που ζητήσατε. Τέλεια! Ποιος πληρώνει, Ραφάλη, πληρώνεις? Όχι, δεν έχω σήμερα λεφτά. Τι κοίτατε εμένα, ούτε εγώ έχω λεφτά μαζί μου. Ξερασούστας, έλα. Νόμιζα κερνάς Ραφάλη, όπως πάντα. Οχ, μάλλον δεν έχει κανένας από εμάς λεφτά. Μην αγχώνεστε, θα τη βρούμε την άκρη. Τελευταία στιγμή πήρα μια μεγάλη παραγγελία και ο βοηθός μου έχει πάρει άδεια για αύριο. Θα θέλατε να δουλέψετε τις τρεις τούρτες. Θα τα καταφέρετε? Δηλαδή, θέλετε να γίνουμε ζαχαροπλάστες! Να είμαστε τα καλύτεροι! Ναι, δεν θα το μεταλλιώσετε καθόλου! 100% θα κάνουμε την καλύτερη δουλειά που έχετε δει ποτέ! Δίνε με εγγύηση! 100%! Χαίρομαι, παιδιά. Πάντα ήθελα ένα τέτοιο δυναμικό προσωπικό. Πάμε μέσα να σας δώσω τις στολές σας. Τέλεια, πάμε. Πάει και από εκεί. Ναι, ρε φίλε, ναι. Το όνειρό μου γίνεται πραγματικότητα! Later. Είμαστε έτοιμοι! Από πού ξεκινάμε? Μην μπλέξεις με ραφάριο, φίλε! Μάλιστα, κύριε. Λοιπόν, η παραγγελία είναι 100 γλυκάκια και μία τούρτα για ένα κοριτσάκι. 100 γλυκάκια! Τόσο πολλά! Τόσο λίγα! Easy peasy lemon squeeze! Πάμε να δουλέψουμε! Ωραία! Ξεκινάμε! Στάση, εσύ πρέπει να κάνεις τη ζύμη. Πανεύκολο! Αλλά πώς το κάνουμε? Είναι απλό. Τα υλικά είναι ζυγισμένα, θα βάλεις το αλεύρι στη μέση, θα το κάνεις γούρνα, σαν κουλουράκι. Ναι. Θα βάλεις τη ζάχαρη, το νερό, το λαδάκι και τα αυγά ένα-ένα. Πρόσεχε τα τσόφλια μόνο, ε! Τα τσόφλια, ναι, αυτό θα είναι λίγο δυσκολάκι. Τα κατάλαβες όλα ή πρέπει να τα ξαναπώ? Τα κατάλαβα, εννοείται πως τα κατάλαβα όλα. Ωραία, πότε ξεκινά? Ναι, ξεκινάω. Φτιάξε το γλυκό σου να δω τι θα κάνεις. Ήδη επίζει, παιδιά, κοιτάξτε. Το έχω δει αυτό στο TikTok. Εντάξει, όλα καλά. Οκ. Λοιπόν, τώρα το κάνω αυτό ευαίσθητο, το οποίο εδώ. Και έτσι, κοιτά, Δημόν. Θα σου πας καλά, τι είναι αυτό που κάνεις εδώ πέρα? Αυτό είναι εργοτέχνης, εργοτέχνης, παιδιά, κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι. Λοιπόν, τώρα βάζουμε τη μισή ζάχαρη από εδώ πέρα. Έτσι. Τώρα βάζουμε τη ζάχαρη παντού, έτσι γύρω-γύρω, να είναι ισορροπημένη η γεύση. Και τώρα θα βάλουμε νεράκι, παιδιά. Έτσι. Νομίζω καλά είναι. Ωραία σας, τώρα τι θα κάνεις? Τώρα θα βάλω, παιδιά, λάδι και αυγά. Πάμε, βάζουμε τώρα το λαδάκι λίγο-λίγο. Λίγο. Στα challenge, βάλ το όλο. Γιόλο, βάλω όλο. Και τώρα, παιδιά, βάζουμε 3 αυγά. Προσοχή, τα τσόφλια μην μπουν μέσα, γιατί μετά ο πελάτης θα έχει παράπονα. Λοιπόν, αυτό θα πω. Δεν σπάει. Έχω ιδέα, δεν τίποτα, έχω ιδέα. Άραξε. Πουκ. Αυτά είναι. Και τώρα πάμε στο δεύτερο. Στάσε, περίμενε. Έχεις δύο αυγά. Για ποιο λόγο απλά τα χτυπάς μαζί για να σπάσει το ένα? Α, ναι, ρε, Τιμόν, είσαι λίγο έξυπνος, εντάξει. Ξέρω. Ωραία, τέλεια. Ναι, τώρα πως έχω ένα. Με το κεφάλι ξανά. Όχι, παιδιά, κοιτάξτε πώς θα το κάνω. Oh my god, είμαι πρωίλας! Στάσ, τι πρωίλας είσαι! Κοίτα, τα τσόφλια πέσανε μέσα! Εντάξει, μωρέ, δεν είναι τίποτα, τα παίρνεις και τα βγάζεις, ρε, τίποτα, έτσι. Λοιπόν, τώρα αφού φτιάξαμε εδώ πέρα το ωραίο μας ηφαίστειο, πρέπει να κάνω αυτό το πράγμα, τέλος πάντων. Κοιτάξτε. Okay. Έτσι. Σαν να κάνουμε μασαζάκι, παιδιά, μασαζάκι. Έτσι, αυτό ακριβώς. Νομίζω πρέπει να πάρεις όλο από κάτω, να πάρεις όλο πια. Έτσι. Ναι, φτιάξω. Καλά το πας, νομίζω. Αυτό είναι νωρίς για σένα. Πρώτα με το μικρό, μετά όταν μεγαλώσεις, θα πάρεις το πιο μεγάλο. Και τι να κάνω, πώς? Χτυπήσεις την κρέμα εδώ, να πρατέψεις να μεγαλώσει. Αχα. Και έρχομαι. Εύκολα, μη αγχώνεσαι, ποτέ από εδώ, μη μπλέξεις με ένα βάριο μόνο. Παιδιά, είμαι πρόηλας. Είμαι ο καλύτερος ζαχαροπλάστης του κόσμου. Κάτι με ξεκόλλονται τα χέρια!
Τι έγινε εδώ! Έστας! Είσαι τρελός! Πας καλά! Πρόσεχε! Συγγνώμη! Τι μόνο! Συγγνώμη! Πώς είσαι! Γελάς! 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 Θέλεις πόλεμο! Θα έχεις πόλεμο! Αου! 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 Φτάνει! Σοβαρευτείτε! Συνεχίστε τη δουλειά σας! Τι είναι αυτά! Εσύ είσαι! Όχι, κοίταξε! Σταμάτα! Τέλος! Σταμάτα! Να πάλι! Κάνει δουλειά! Δουλειά! Για να δω τι έκανες! Όλα τέλειμος! Κοίταξε! Ρούχα, κοίτα πως μέχρι. Εγώ συνεχίζω, μήπως! Συνεχίζω! Ναι, ναι! Αι, 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 αι! Κοντά, κοντά, κοντά! Έτσι, 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 έτσι! Παιδιά, πάντα κάνουμε τη δουλειά καλά. Και εσείς μη σιγάσετε κάτι εγγραφή. Πάντα θα να τραβήξουμε τέτοια βιντεάκι και να κάνουμε τέτοια δουλειά. Εντάξει! One hour later. Μπράβο, Τιμόνι, μου ρίξεις καλό. Έλα, πιάσε. Τιμόν, πρόσεχε ρε φίλε, σημάδεψε λίγο. Τιμόν, τι κάνετε. Τι κάναμε. Είσαι σοβαρός. Αυτές οι καραμέλες ήταν για να διακοσμήσουν την τούρτα την αυριανή της κοπέλας. Εντάξει τι, δεν έχουμε κι άλλες καραμέλες. Όχι, τις μισές τις φάγατε, τις άλλες μισές τις πετάξατε κάτω, τι να κάνουμε τώρα. Έλα μωρέ Ζυγκούνι, λυπάσαι τις καραμελίτσες, σιγά μωρέ. Καλά. Δεν πάνε καθόλου καλά. Ωραία σφαλιάρα! Πάντα δουλεύετε! Τιμόνι ήταν ωραία σφαλιάρα, ε! Γιατί μόνο εγώ και εσύ! Επειδή εσύ είσαι μικρός εδώ, άντε! Άντε φύγε, έλα πάμε! Κάνα εδώ τι έκανες! Τι είναι αυτό! Αυτό είναι κρίμα! Πριν δεν είπαμε για κορίτσι, γιατί το κάνεις μπλε, αφού ήταν υπέροχο ροζ! Γιατί έβαλα χρώματα να γίνει καλύτερα το κρίμα! Τι καλύτερο, είναι για κορίτσι, βρε! Ναι, ξεχάστηκα! Τι ξεχάστηκε, είσαι τρελός! Κοίτα τι κάνει ο άνθρωπος, για κορίτσι είναι! Αλλά είναι πάρα πολύ νόστιμο, κύριο! Νόστιμο είναι το χρώμα, βρε! Δεν πειράζω! Τι δεν πειρά, τι θα της πω! Όχι, τι του πήρα, τι το ήθελα! Γιατί φωνάζει τώρα μέρος, προφάνησα να κάνω το καλύτερο δουλειά μου! Πάλι τα ίδια! Όλα καλά! Μακάρι να είναι όλα καλά. Λοιπόν, εδώ είναι η τούρτα πριν φτιάξετε. Γεμίστε το ψωμάκι με την κρέμα βανίλια. Δεν είναι δύσκολο, πιστεύω τα καταφέρετε. Τι είναι αυτό που ακούω? Τι κάνετε! Τι κάνετε! Δεν κάνετε τίποτα! Απλά πριν το σώσω, πελάτη, το δοκιμάσαμε! Πολύ καλό! Παρακαλώ, ναι, η τούρτα, άμα είναι έτοιμη να έρθει σε μια ώρα. Ναι, έτοιμη είναι. Ελάτε. Είναι ωραίο. Βάλε κι άλλο, έλα. Σε παρακαλώ, τουλάχιστον πήγαινε πάρε την τούρτα της πελάτης σας, ναι, και βάλτε στο κουτί. Αυτό θα μπορείς να το κάνεις τουλάχιστον. Εννοείται, Ραφάρια μπορεί να κάνει όλα. Αφού μου ξέρετε πάρα πολύ καλά, τώρα έρχομαι. Και πάμε να βάλουμε στο κουτί. Ωχ, τι μόνο έχει το ρεφόρο και δεν το κάνω τώρα. Τώρα να δει ο Στάς. Ξαναπατήστε στο μαγαζί μου! Φύγετε! Έξω! Οκ! Ευχαριστώ πολύ!
hour later. Ωρε φίλε, θέλω κάτι γλυκό, πεινάω. Οχ, είναι ζαχαροπλαστείο. Οχ, ναι, έχεις δίκιο. Να πάμε να μπούμε να φάμε. Τέλεια ιδέα. Wow, πόσα γλυκά έχει εδώ. Τα θέλω όλα, αγόρια. Δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω. Όπου, παιδιά, εγώ σίγουρα θα πάρω κάθε γλυκό. Θέλω αυτό εδώ, αυτό εδώ, αυτό εδώ, αυτό εδώ, αυτό εδώ, αυτό εδώ, αυτό εδώ. Ηρέμησε, ρε Ανέστη, θα πάθεις κανένα ζάχαρο με τόσα γλυκά. Εγώ σίγουρα θα πάρω μελομακάρονα και κουραμπιέδες. Εγώ, παιδιά, σίγουρα θα πάρω δίπλες και ένα τσουρεκάκι. Ωραία, τι περιμένουμε, πάμε να παραγγείλουμε. Ναι, αλλά ποιος πληρώνει. Μα εγώ δεν έχω λεφτά. Εγώ καν δεν πήρα την τσάντα μου. Μα εγώ έχω μόνο αυτά. Και αυτά που δεν μας φτάσουνε. Δεν μας φτάνουνε, πάμε να φύγουμε. Παιδιά, έχω μία ιδέα! Όχι, ρε Ανέστη, μην μου πεις πάλι τα ίδια! Όχι, όχι, παιδιά, θέλω να ακούσω. Τι πάλι τα ίδια? Εγώ σκέφτηκα να μπούμε κρυφά στο εργαστήριό τους και να φτιάξουμε μόνοι μας τα γλυκά που θέλουμε. Όχι, όχι, δεν είναι καθόλου καλή ιδέα! Γιατί, παιδιά, εγώ δεν το έχω ζήσει αυτό και θέλω να το κάνουμε. Λοιπόν, εγώ, παιδιά, είμαι μέσα! Κι εγώ! Πω, δεν έχω άλλη επιλογή. Φύγαμε! Φύγαμε! Βρείτε κρυψόνος μέχρι να κλείσει το μαγαζί. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Ωραία, παιδιά, θα κρυφτώ εδώ κάτω. Κι εγώ βρήκα. Εδώ θα κρυφτώ. Τώρα περιμένουμε. 2 hours later. Παιδιά, έφυγαν όλοι και έχει κλείσει το μαγαζί. Παιδιά, έχει κλείσει το μαγαζί. Πάμε να δούμε τι θα βγει. Πάμε. Αυγή! Τι έπαθες, Αυγή! Τι έπαθα, έχω χωθεί! Δεν το έχω ξανακάνει αυτό! Σιγά, μπορεί μην αγχώνεσαι, έχεις εδώ τους επαγγελματίες. Καλά, είστε όμως σίγουροι ότι έκλεισε να βγω από την κρυψώνα μου? Ναι, σίγουρα, δεν είναι κανένας! Καλησπέρα! Παιδιά, έχετε δίκιο, τα καταφέραμε! Ωραία, οπότε πάμε να φτιάξουμε γλυκά! Άλλα, παιδιά, πρέπει να ντυθούμε σωστά! Έχεις δίκιο! Τώρα είμαστε έτοιμοι. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ναι, πάμε. Εγώ θα φτιάξω μελομακάρονα. Εγώ θα φτιάξω κέικ. Εγώ θα κάνω το καλύτερο τσουρέκι. Και παιδιά, εγώ λέω να φτιάξω μελομακάρονα με σοκολάτα. Γράψτε στα σχόλια ποια είναι τα αγαπημένα σας με το μέλι ή με τη σοκολάτα. Ωραία, βάζω το αλευράκι μου. Βάζω κι άλλο. Ωραία, παιδιά, ρίχνω εγώ. Βάλω μπόλικο. Και θα φτιάξω και ένα ηφαίστειο, παιδιά. Και θα βάλω στη μέση το αυγό. Ωραία, θα σπάσω κι εγώ το αυγό τώρα. Ανέστη, μόνο πρόσεχε, μην ρίξεις κανένα τσόφλι μέσα, όπως ναι, κάνεις πάντα. Ναι, εντάξει, μωρέ, ξέρω. Ωραία. Καλέ, Ανέστη, τι έκανες εδώ πέρα? Δεν μ' άρεσε να μου λέτε τι να κάνω. Σιγά το τσόφλι τώρα, το βγάλω απλά. Ό,τι να είναι, από το δικό σου σίγουρα δεν θα δοκιμάσω. Εγώ έχω βάλει το αλευράκι μου με τη ζάχαρη και σε λίγο θα ρίξω και τα αυγά για να ετοιμάσω τη ζύμη. Και κοιτάξτε πως έγιναν τα χέρια μου. Μπράβο, ρε Νικήτα, υπάρχουν και εργαλεία, άμα ξέρεις. Η αλήθεια είναι αυτή. Μπα, αν δεν βάζεις το χεράκι σου, δεν βγαίνει καλή η ζύμη. Λοιπόν, παιδιά, τώρα ρίχνω λίγο νεράκι. Later. Παιδιά, λίγο βαριέμαι και μου ήρθε μία ιδέα. Νικήτα! Ανέστη, τι κάνεις, πας καλά τα μάτια μου! Καλά να πάθει! Α, ναι, τώρα θα δεις! Όχι, ρε Νικήτα, πας καλά! Ρε Νικήτα, μέσα αυτή μου μπήκε! Πω, αγόρια, σοβαρευτείτε έστω μια φορά! Εδώ ήρθαμε να φτιάξουμε τα γλυκά για να τα φάμε! Εσύ μη μιλάς! Τι μου είπατε? Πάτε καλά! Έτσι, Αυγή, για να μην μιλάς την άλλη φορά! Με νευριάσανε πάρα πολύ, πάνω από τη σοκολατίτσα μου! Άντε!
Όπω, είναι σχεδόν έτοιμη η σοκολατίτσα, λιώνει. Θα είναι το καλύτερο γλυκό που έχετε δει ποτέ. Εγώ όμως θα το φάω. Και το δικό μου σχεδόν έτοιμο. Ιου, τι κάνεις! Σίγουρα δεν θα φάω το γλυκό σου! Γιατί ποιος θα σου έδινε να δοκιμάσει έτσι κι αλλιώς. A few moments later. Έχω φτιάξει μερικά είδη μελομακαρονάκια. Παιδιά, εδώ έχει έτοιμα γλυκά! Και μου ήρθε μια πάρα πολύ καλή ιδέα. Επειδή ξέρω ότι τα δικά μου δεν θα βγουν καθόλου ωραία, θα πάρω αυτά εδώ που είναι έτοιμα και θα πω ότι τα έφτιαξα εγώ. Και δεν θα καταλάβουν τίποτα γιατί είναι και οι δύο χαζούλιδες. Κοιτάξτε πόσο σοκολάτα έχει εδώ! Πω, δεν υπάρχει πιο φρέσκια σοκολάτα. Ωραία, παιδιά, είναι έτοιμη και η ζύμη μου τώρα. Τώρα θα τη διπλώσω και θα την κάνω σαν τσουρέκι. Ωραία. Και θα το διπλώσω λίγο. Και επίσης έχω έτοιμη και την κρέμα μου. Και εγώ έχω φτιάξει τις μικρές μου μπουκίτσες που είναι σαν καραμελίτσες. Θα είναι τα καλύτερα μελομακάρονα του κόσμου. Νικήτα, έχω ώρα να δω τον Ανέστη. Πού είναι? Δεν ξέρω, αλλά πάντως λείπει πολύ ώρα. Και το χειρότερο είναι ότι εμείς έχουμε σχεδόν τελειώσει και αυτός είναι ακόμη στη ζύμη. Καλά, δεν πειράζει, αυτός δεν θα φάει. Ποιος μίλησε για μένα? Ανέστη, τι είναι αυτά τα υπέροχα γλυκά? Πού τα βρήκες αυτά τα γλυκά? Δεν καταλαβαίνω. Τι εννοείς που τα βρήκα? Εγώ τα έφτιαξα. Αποκλείεται αυτό. Θα σας αφήσω να δοκιμάσετε μόνο άμα παραδεχτείτε ότι τα έφτιαξα εγώ. Θέλω πολύ να δοκιμάσω, αυγή. Κι εγώ. Ωραία, παραδεχτείτε και δοκιμάστε. Εντάξει, Ανέστη, παραδεχόμαστε ότι τα έφτιαξες εσύ. Εγώ θα πάρω το ροζ. Εγώ το καφέ. Ανέστη, πώς έφτιαξες κάτι τόσο ωραίο? Απλά είμαι γεννημένος ζαχαροπλάστης. Απ' τα πιο ωραία γλυκά που έχω φάει. Για να δοκιμάσω κι εγώ το γλυκό μου. Δεν ήξερα ότι φτιάχνω τόσο ωραία γλυκά. Όπου άργησα λίγο. Αλλά δεν πειράζει, το αφεντικό δεν θα το καταλάβει. Είστε εσείς και τι κάνετε εδώ? Εσένα κάπως σε ξέρω. Ο σεκιουριτάς, παιδιά, την έχουμε πάψει. Σταματήστε, πού πάτε? Τι ήταν αυτό, αλεύρι? Την έχετε βάψει! Δεν πιέσε το αυγό! Την έχουμε βάψει! Ανοιχτέ! Να φύγουμε! Παιδιά, δεν πήγε καλά! Βάλτε like! Κάντε εγγραφή! Πάτε στο κουδουνάκι! Πάλι μου ξεφύγατε! Την επόμενη φορά θα σας πιάσω!